Hey, γεια σας παιδιά PLTube εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε επίσης σε ένα ακόμη βίντεο. Ναι, ξέρω, μπορεί να σας έλειψα, βασικά είμαι σίγουρος ότι σας έλειψα. Όπως ξέρετε είμαι τρίτη ηλικίου, όπως ξέρετε περισσότεροι. Και όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, παρεμπιπτόντως το Instagram μου είναι αυτό εδώ κάτω, πηγαίνετε κάντε ένα follow γιατί εκεί πέρα κάθε μέρα ενημερώνω, κάθε μέρα λέω καινούργια πράγματα, βλέπετε στιγμές από την καθημερινότητά μου. Επίσης, αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή, πάτα κάτω το subscribe, πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που βγαίνει. Και επίσης, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πάτα ένα like, άμα δεν σας αρέσει πάτα ένα dislike και αφήστε μου και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Όπως ξέρετε περισσότεροι, είμαι τρίτη ηλικίου, έχω πανελλήνιες φέτος, ναι, ξεκινήσανε και τα σχολεία. Και γενικά έχω ένα πρόγραμμα σχολείο 2,5-3 ώρες και νέες να διαβάσω, να ξεκουραστώ και μετά φροντιστήρια μέχρι το βράδυ. Και επίσης ετοιμάζεται τώρα ένα big project, ένα μεγάλο project το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα περισσότερα, αλλά μείνετε συντονισμένοι γιατί μέσα σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις και θα σας πω κάποια καινούργια πράγματα. Τι θα κάνουμε στο σημερινό βίντεο? Στο σημερινό βίντεο σκέφτηκα να βάζω κάποια challenge στον αδερφό μου, είτε για να κερδίσει χρήματα, είτε για να του στερήσω κάποιες δραστηριότητες ή κάποια πράγματα που του αρέσουν να κάνουν. Γιατί μόνο θα κερδίζει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να γελάσετε και να περάσουμε καλά. Έχω γράψει κάποια challenges. Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Θα πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Επίσης, PLTube Merch. Πηγαίνετε, τσεκάρετε το link που είναι κάτω στην περιγραφή για να αγοράσετε το δικό σας μπλουζάκι. Έρχεται χειμώνας ή βασικά είναι χειμώνας. Τέλος πάντων, όπου να είναι θα σκάσουν τα φουτεράκια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα challenges. Αυτή τη στιγμή ο αδερφός μου βασικά νομίζω ότι είναι κάτω και παίζει υπολογιστή. Εγώ ήμουν πάνω γιατί είχα ξεκινήσει το διάβασμα. Αλλά λέω, θα κάνω τώρα μια πάσα, κάνω ένα διάλειμμα γιατί άμα δεν γύρισω τώρα βίντεο δεν θα προλάβω να γυρίσω καθόλου. Πάμε τώρα κάτω να δούμε τι κάνει ο αδερφός μου για να ξεκινήσουμε τα challenge. Μιχάλη! Τι κάνεις εδώ, παίζεις Roblox? Ναι. Σου έχω κάποια challenge. Τι? Είσαι έτοιμος? Ναι. Σήκω. Ναι, να ενημερώσω και τα παιδιά. Τι βίντεο κάνεις? Τι βίντεο κάνεις, θα δεις. Έλα εδώ. Τι challenge? Έλα, γιατί με κόψεις. Τώρα που κάνα trade. Λοιπόν, Μιχάλη. Αγώ. Έχω γράψει κάποια challenge okay. Στα οποία μπορείς να κερδίσεις είτε χρήματα. Μη μου λες για το ευρώ που είσαι γάμο το παιδί. Μπορείς να κερδίσεις είτε χρήματα είτε να χάσεις πράγματα. Π.χ. να σου στερήσω να παίξει υπολογιστή για 2 μέρες. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Ναι, αλλά αν σου έλεγα ότι θα κερδίσεις ένα 20άρικο ή να χάσεις αυτό, θα έκανες τα πάντα για να κερδίσεις το 20άρικο και να μείνεις με τον υπολογιστή. Είτε να μην ξαναοδηγείς το μηχανάκι σου για μια μέρα. Θες να ξεκινήσω με όποιο challenge θέλω εγώ ή θες να επιλέξεις εσύ? Ξεκίνα εσύ. Ωραία. Θα σου δώσω 10 ευρώ εάν πας και μου πάρεις ένα monster. Μπορείς να το αρνηθείς, μπορείς να κερδίσεις και τα 10 ευρώ. Τα οποία 10 ευρώ μπορεί να είναι και Roblox. Εντάξει. Θα πας? Ναι. Με το μηχανάκι. Άντε πήγαινε. Δεν έχω το μηχανάκι, το έχει πάρει ο μπαμπάς. Οπότε με το ποδηλατάκι. Κάποιος θα εδρώσει μου φαίνεται. Έλα. Σήκω. Όντως τώρα. Αμέ. Πήγαινε αντίσου και τα λέμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, να σας δείξω και το καινούριο μας σκυλάκι, την Μπέλα. Μπέλα. Έλα εδώ, αγαπέ. Έλα εδώ. Δείτε τη μωρή. Δείτε το μωρή. Είναι ένα μικρό. Μπαμπί, μπαμπί. Μη με γλύφεις ρε. Μπαμπί. Και αυτό εδώ πέρα το σκοτουλάκι θα γίνει έτσι. Μπαμπί. Ένα γεια στα παιδιά εδώ, εδώ, εδώ. Μιχάλη, έλα λίγο. Λοιπόν, μόλις μου το φέρεις θα πάρεις το πρώτο δεκάρικο. Παρά αυτά να μου πάρεις ένα monster. Κοίτα, το θέμα είναι ότι το monster που θα πάρεις πρέπει να μου αρέσει κιόλας, έτσι. Μαλά. Γιατί, εσύ θα το πεις, δεν θα το βρω εγώ. Καλά, ξέρω ότι πίνεις. Έχεις δίκιο, πίνω, πρέπει να μου πάρεις κάτι που μου αρέσει. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, αδερφούλη, μπορείς να πας, μπορείς να τους λες ό,τι θέλεις. 10 ευρώ θα πάρεις. 10 ευρώ θα πάρεις. Το καλό που σου θέλω να τα βάλεις στο Roblox. Φέρω κλειδιά της πόρτας, δεν θα ανοίξω με. Πάρε αυτά. Πήγαινε, Μιχάλη, εγώ. Ξενέρωσα φουλ πουγάκια. Μέχρι να έρθει ο αδερφός μου, εγώ θα κάτσω εδώ λίγο στο κινητό. Να χαζέψω λίγο Instagram. Οπότε αυτά. Μόλις έρθει ο αδερφός μου, θα τα ξαναπούμε. Εσείς λογικά θα βλέπετε τώρα τι βλακίες θα λέει. Πάω σίγουρα ότι θα λέει τρολοβλακίες. Βάζουμε μασκούλα. Τώρα τι θέλει. Νομίζω αυτό παίρνει. Φύγω κάτω τώρα. Για ακόμα να ψάχνω. Γεια. Ευχαριστώ. Γεια σου. Εδώ πήραμε το μουστεράκι. Άμα μου πει να ξαναέρθω να κάνω κανένα γύρο, θα το πετάξω από το μπαλκόνι. Καλώς τον. Μαλάκα. Τι έγινε? Α, δεν μ' αρέσει αυτό ρε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, για δώσουμε να δοκιμάσω αν είναι ωραίο. Ωραίο είναι, εντάξει. Πρώτο δεκάρικο για τα challenge.
Δικό σου, ναι. Λοιπόν, θέλεις να ξεκουραστείς λίγο ή να περάσουμε κατευθείαν στο δεύτερο challenge? Κατευθείαν στο δεύτερο challenge. Α, έτοιμο πόλεμο. Εντάξει, κατευθείαν στο δεύτερο challenge. Έλα σου. Το επόμενο challenge είναι το εξής. Θα σου κρύψω τα κλειδιά της μηχανής σου. Ωραία. Άμα τα βρεις, θα σου δώσω ένα κοσάρικο. Άμα δεν τα βρεις, δεν θα οδηγείς για μια εβδομάδα. Τι λες, ρε, μπρο. Μια εβδομάδα, όχι. Εντάξει, θα το κάνουμε 6 μέρες εκεί, θα κολλήσουμε. Θα επιλέξεις είτε στο δωμάτιό σου είτε στο σαλόνι. Σαλόνι. Είτε στο στούντιό μου. Σαλόνι. Λοιπόν, αδερφούλη, εδώ στο έχω το 20άρικο. Έτσι, να σου κάνω και ψηλά. Είχα χαλάσει το 20άρικο και θα του δώσω ψηλά. Δεν πιστεύω να πειράζει. Αφήνω εδώ πέρα τα 20 ευρώ και θα πας μέσα στο δωμάτιό σου να κρύψω λίγο εγώ τα κλειδιά. Θα έχεις 2 λεπτά, ε! 2 λεπτά μόνο. Σε το σαλόνι. Ναι. Θα το κρύψω όχι κάπου πολύ τέτοιο. Εντάξει τώρα. Το κρύψα! Θα σου λέω στο τελευταίο ένα λεπτό ζεστό κρύο. Ναι, δεν πάει να το έχει κρύψει από πίσω σου. Όχι, δεν το έχω κρύψει πάνω στον καναπέ. Άντε, σε βοήθησα λίγο. 2 λεπτά, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Δεν το έχω κρύψει στον καναπέ, του λέω αυτός ψάχνει στον καναπέ. Είσαι χαζός, ρε φίλε, πραγματικά στο λέω. Γιατί, εδώ είναι το 20. Πόπο, είσαι χαζός. Συνέχισε να ψάχνεις, έχεις ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα και 10 ακόμα. Έλα, μου πες το ένα λεπτό κρύο ζεστό. Πες το ένα λεπτό, είναι ένα και 2 και ένα. Κρύο, ζεστό. Κρύο. Ζεστό, λιαρό. Μα δεν υπάρχει. Λιαρό σου λέω ρε, λιαρό. Κρύο, εκεί που ψάχνεις είναι κρύο. Εδώ κάπου. Όχι, δεν είναι εκεί. Ζεστό, πολύ ζεστό. Μα είσαι χαζός! Το είχα ανοίξει το κρύο! Το είχε ανοίξει, γι' αυτό σε έκραζα! Ναι, αλλά ήταν μαύρο! Το βρήκες στα 15 δευτερόλεπτα, μπράβο! 20 ευρώ είναι δικά σου! Ορίστε! Go! Μέχρι στιγμής έχεις βγάλει 30 ευρώ, ε! Δεν θα τα βάλεις όλα στο Roblox! Σ' αφήνω λίγο να ξεκουραστείς, με να φορτίσω λίγο την κάμερα και ξαναξεκινάμε, εντάξει! Μιχάλη, are you ready για το next challenge? Έλα ρε που σε χαλάει και όλες λεφτά παίρνεις. Θα σου δώσω την ευκαιρία να κερδίσεις άλλο ένα δεκάρικο. Εάν με κάνεις να γελάσω, είτε να μου δείξεις κάποιο βίντεο, είτε να μου πεις κάτι αστείο, είτε να κάνεις κάτι αστείο. Έχεις 3 ευκαιρίες. Έχεις κάτι στο μυαλό σου ή... Έχω. Ωραία, περιμένω εδώ. Γιατί ο Μπεμπαστρούφ είναι καλύτερος από το Σόιμπλε? Γιατί έχει όλο το Σόιμπλε. Γέλασες. Δεν γέλασα. Γέλασα, δεν χαμογέλασα. Άλλο το γέλασα, άλλο το χαμογέλασα. Έχεις άλλες 2 ευκαιρίες. Πώς λέγονται οι λύκοι που καπνίζουν? Πώς? Τσιγαρελίκοι. Okay, άλλο ένα. Ήταν ο Flash και ο Batman στη Ιταλία. Ο Batman είπε στο Flash αν θέλει να βγάλει τηλεκό. Και ο Flash είπε όχι, λέει ο Flash το Batman θέλει να βγάλει τηλεκό. Και λέει ναι. Μετά φεύγανε από την Ιταλία, ο Flash είχε καεί από την Ιταλία. Καθώς οδηγούσαν, σταματάει ένας τροχονόμος. Να. Και έβλεπε τα μάξι και ήταν όλα εντάξει. Και μετά έβλεπε και τους έκοβε μια κλίση. Και λέει ο Batman, μα γιατί μας κόβεται κλίση? Για καμένο Flash. Έλα, γέλασες. Επειδή τα μαλακία. Βλέπεις, γέλασες. Σύνολο 30. Μα δεν μετράει τώρα αυτό. Μετράει αφού γέλασες. Δεν μετράει γιατί ήταν μια βλακία. Δεν μετράει. Όχι, μετράει. 40 ευρώ. Άμα βάλεις 40 ευρώ στο Roblox, ορκίζομαι θα σε δείρω. Λοιπόν, πέμπτο και τελευταίο challenge. Ακούμε. Έλα. Το πέμπτο challenge είναι το εξής. Θα σου κλείσω τον υπολογιστή. Όχι. Όχι. Θα σου κρύψω το καλό. Όχι. Όχι. Θα σου κρύψω το καλό. Όχι. Γιατί με το πρώτο το ξανανοίγω, ξεκόλα. Παλάγε! Ξεκόλα. Σοβαρά, όχι. Μαλά! Μη το κλείσει! Ρί! Μα Μαλάκα, δεν ξέρω να κάνω τσάλι μαζί σου ποτέ. Θα σου πάρω το καλώδιο. Όχι. Άκου, θα στο κρύψω. Άμα το βρεις, θα κάνω τι θέλεις. Άμα δεν το βρεις, δεν θα παίξει για 2 μέρες. Εντάξει. Ναι, οκ, okay. Πιο καλό. Τι υπολογιστή. Μα πρέπει να το ξαναβάζω μετά. Μη βαράς ρε. Πήγαινε μέσα ρε, πήγαινε μέσα. Θα το κρύψω έξω. Παράγε! Μιχάλη! Δεν κάνεις μαλακίες. Λοιπόν, έλα έξω να το βρεις. Θα σου δώσω 2 λεπτά. Ναι, μέχρι πού? Εδώ. Μόνο εδώ. Ξεκίνησε. Άνοιξε τη σέλα. Δεν είναι μισή.
Έλα ρε, και αυτές είναι του σκύλου μου. Δεν πειράζει, γι' αυτό το βάλε εκεί. Τι έγινε, μα, γιατί δεν μας μιλάς ρε Μιχάλη? Από τον υπολογιστή μου δεν ξαναπειράξει τίποτα. Ό,τι θέλω θα πειράζω, εγώ δεν την έχω χτίσει. Λοιπόν, τώρα μπορείς να μου ζητήσεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να μου ζητήσεις από χρηματικό ποσό, από ό,τι θέλεις. Θα πάρω το αίμα μου πίσω, φιλαράκο. Θα πας και θα... να σου... θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα μου πάρεις ένα χυμό. Άμα σου δώσω ένα 20 άρικο. Όχι. Άμα σου δώσω ένα 20 άρικο. Ρε, δεν προετοιμάσαι 20 ευρώ από το χυμό. Έλα ρε φίλε. Μη με στέλνεις, σε παρακαλώ τώρα. Αλλά εντάξει, επειδή είμαι καλός, θα σκεφτώ. Δεν θες 20 άρικο? Δεν θέλω. Γιατί? Περίμενε. Μία κάρτα γραφικών 1650. Παναγία μου, θα σκοτωθούμε ρε. Τι λέει αυτός ρε? Λάγε κάνω ρε. Έχεις κερδίσει μέχρι στιγμή 40 ευρώ. Θα σου πω, το βρήκα. Να. Στα γενέθλιά μου, να, θα μου βάλεις 10 ευρώ στο Roblox. Μόνο? 20. Πάει. Πάει. Πότε έχεις γενέθλια? Τον Ιανουάριο. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος. Προλαβαίνω να μετακομίσω νομίζω. Θα βάζεις ξύλο. Θα μου τα βάλεις. 20 ευρώ στο Roblox. Βλάκα. Ωραία, πάει. Ωραία. Δείξε και στα παιδιά τα λεφτά που σου δώσαν να μην νομίζουν ότι... 10, 15, πού είναι τα άλλα? 10 και 10, 20. Καλά ρε, έχασες τα δεκάρικα. Κι άλλο ένα 30. 40 ευρώ. Ωραία, μόλις τελειώσει το βίντεο μου τα δίνεις πίσω. Λοιπόν, άντε, πού θα τα ξοδέψεις τώρα? Δεν ξέρω. Πάντως έχεις το Roblox, ε? Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα κλείσει το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το διασκεδάσατε. Εντάξει, ο αδερφός μου προφανώς και το διασκέδασε, 40 ευρώ κέρδισε. Not bad. Οπότε αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω το επόμενο βίντεο να είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να περνάτε καλά. Like, subscribe, comment, share, follow στο Instagram, τα πάντα όλα. Το αναμένετε βίντεο για τις φουτεράρες που θα σκάσουν. Θα βγάλουμε φούτερς, Μιχάλη. Εσένα ήδη σου έχω πάρει ένα. Δύο. Λοιπόν, οπότε αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace.